Είναι Παρασκευή σήμερα και τι Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε όλους ξανά. Έρωτας παντού. Φιλιά, αγκαλιές, αρκουδάκια, σοκολάτες. Καλό μεσημεράκι, θες, δε θες. Παιδιά, γιορτή είναι, πρέπει να γίνει σήμερα. Ναι, παιδιά, τώρα δεν έχει τώρα. Κάντε τα μπάνια και θα δούμε τώρα. Αγίου Βαλεντίνου, γιορτή των ερωτευμένων. Όλοι τρέχουν για δώρα. Ένας χαμός στα μαγαζιά. Κάποιοι ήδη είναι έτοιμοι, μπράβο σας. Κάποιοι άλλοι το έχουν αφήσει. Φτού σας. Γιατί τελευταία τη στιγμή δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Έχουμε κάποιες προτάσεις, θέλουμε να βοηθήσουμε. Η κουμπή αυτή πάντα βοηθάει. Τι εννοώ, προχωράω. Face Κορδά. Εγώ θα βοηθήσω το φίλο Νικόλα. Το ξέρουμε ότι έχει μανία η Θεή με τα ζώδια, έτσι. Την έχει τρελάνει αυτή την καημένη την κυρία την πατέρα κάθε πρωί. Οπότε, Νικόλα, συνονόματε. Ξέρεις τι πρέπει να πας για τον Αγίο Βαλεντίνο. Με ταξωτά σεντόνια που θα έχουν πάνω τον αστρολογικό το χάρτη. Να χουχουλιάζεται, να βλέπει και αυτή που πηγαίνει η σελήνη να ησυχάσει πότε θα φύγει και ο ανάδρομος. Να αφήσετε ήσυχη την καημένη την κυρία Τηλίτσα την πατέρα που είναι και στα όρια της. Όταν η Μανίδης, περνάω σε άλλο ζευγάρι, λογικά θα πρέπει να πάρει την μπόμπα ένα βιβλίο με τίτλο 10 τρόποι για να επιβιώσετε αν πέσει το Instagram. Είναι πολύ σημαντικό να έχει και η κοπέλα ένα μπούσουλα αν συμβεί το μοιραίο. Ο Χριστάκης θα πρέπει να κάνει δώρο στην Τούνη μία έδρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Να διδάξει influencing. Μην ξεχνάμε ότι είναι και παιδαγωγός. Μπορεί να μην φαίνεται εκ πρώτης. Στο πολύ βάθος είναι το αγόρι της Κατ Κέν, ο Φίλιππος. Φίλιππε! Μπορείς άνετα να της κάνεις δώρο τρέσι σε σχήμα καρδιάς. Όχι, παιδιά, είναι ωραίο. Ναι. Νομίζω και σίγουρα άνετα εσώρουχα γιατί δεν τα φοράει, τα πατάει η Κατερίνα. Και τέλος, απευθύνομαι σε Ματέο. Ματέο, προτείνω να πάρεις την Ελένη το αεροπορικό εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη χωρίς επιστροφή. Δεν θέλω τσιγκουνιές, θέλω business class. Όπως αρμόζει την Ελένη ή μάλλον όχι. Πρόκαλο! Τον Ματέο να πάρει στο λαινιό μας ένα αεροπλάνο για να μπορεί να πηγαίνει έρχεται όποτε θέλει. Και εγώ σας δίνω βάλια αεροσυνοδό. Εντάξει τώρα, φυσικά υπάρχουν και κάποια άλλα δώρα, λίγο πιο προσωπικά ρε παιδί μου, λίγο πιο καλό μεσημεράκι ας πούμε. Ναι, όχι, όχι, ναι. Το Johnny's Hub ας πούμε, προσφέρει δωρεάν streaming σε premium version για όλους. Σας τρελαίνω, το λέω και πιο απλά, ναι, βέβαια. Ατελείωτο. Τζάμπα. Καλό μεσημεράκι. Ένα μπράβο στο Johnny's Hub. Προσφέρει στον συνάνθρωπο, βάζει ένα χεράκι. Θα βάλει και όλος μετά το δικό του το χεράκι. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Να τα λέμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους αυτή την ημέρα και θέλουν μια συντροφιά, ένα κάτι. Τι θα... Είστε βλαμμένοι. Συγχαρητήρια για την βλακεία σας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Όχι, κάνει πολύ καλά, το Γιόνις. Το σκέφτηκε πολύ ωραία. Εγώ είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια. Πώς θα δώσω ψυχή και σώμα, θα φτάσω στα όρια μου, δηλαδή, αν θα τραγουδήσω. Πάμε κέφια, παιδιά, ερωτευτείτε. Σήμερα που γιορτάζουνε και ψάχνουν όλοι δώρα. Για κάποιους που είναι μόνοι τους μια δύσκολη είναι ώρα. Αν είσαι μόνος σου κι εσύ δεν θέλω να φοβάσαι. Το Johnny's Hub σε σκέφτηκε καθόλου μη λυπάσαι. Με αγάπη απ' το Johnny's Hub για σένα ναι. Με αγάπη όλο το βράδυ στο PC. Με αγάπη απ' το Johnny's Hub για σένα ναι. Με αγάπη για να βγάλεις τη γιορτή. Αμέ αγάπη το Johnny's για σένα. Αμέ αγάπη το Johnny's για σένα. Αμέ αγάπη το Johnny's για σένα. Με αγάπη. Ένα χειροκρότημα στα κορίτσια μας. Στέλντε ρομάρ στο καλάθρι. Φεύγω, σε πάω σε Μαρία Κορινθίου. Σε πάρα πολύ καλό μεσημεράκι. Άγιο Βαλεντίνικο. Χρόνια πολλά από τη Μαρία μας για την γιορτή των ερωτευμένων. Υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πείτε.
Την παρακολουθείς εδώ πέρα, είναι λίγο σκεπτική, πάντα είναι το βλέμμα χαμηλά, είναι χαμηλοβλεπούσα. Αδιανόητο καλό μεσημεράκι που όπου να είναι βγαίνει από τη φωτό και έρχεται να σε αγκαλιάσει. Μία ρόμπα που σίγο πέφτει σε δικούς της ρυθμούς, στο πλάι για κάποιο δικό της λόγο. Η Μαρία εντωμεταξύ, η Μαρία δεν έχει ρούχα, ε. Δεν είναι λες και η ντουλάπα είναι τίνκα στο εσώρουχο. Τι να πω, Γιάννη, αϊβάζει, κάντης κανένα δώρο, κανένα ρούχο ρε παιδάκι μου, φτάνει και με τη λιτότητα. Κάνε μία κίνηση, είναι γιορτή. Θα σου πουδιάσει και θα τρέχουμε. Φεύγω από Κορινθίου και ανεβαίνω level. Σε πάω σε Ιωάννα Τούνη. Βλέπει κανείς την τούρτα. Όπου είστε κατεβείτε λίγο πιο κάτω, υπάρχει και μία τούρτα δώρο. Εδώ τη γιόρτασε τη γιορτή πριν το κορίτσι, γιώνει τη σόλα, δεν τη νοιάζει. Παραμονή γιορτάζουμε Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς. Εμείς τη βλέπεις εδώ υπέροχη, μαζεύεται καλό μεσημεράκι, βγάζει μάτι, πονάνε ήδη τα μάτια. Το ακουμπάει στο τραπέζι γιατί κουράστηκε, όλα καλά παιδιά, τίποτα. Μία τούρτα σε σχήμα καρδιά, σας λέω τι μπορεί να δείτε κάποια στιγμή στη φωτογραφία την έκτη φορά. Μπορεί να δείτε και ένα ποτήρι κρασί είναι ακριβώς δίπλα από εκεί που έχετε εστιάσει. Και το καλό μεσημεράκι αδιανόητο. Μπράβο! Εδώ. Εδώ. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έχει φάει μόλις την τούρτα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Γλύφει τα δάχτυλά της, το βλέπουμε όλοι στην κυριολεξία. Εκ πρώτης όψεως, η φωτό έχει κάτι παιδαγωγικό, κάτι μπορεί να σε διδάξει. Μία τυρκουάσκι άχρια στην άνε, πολύ δαχτυλίδι, πολύ κολλιέ, πολύ γλύψιμο. Μια κάποια γιορτινή διάθεση από την παιδαγωγό slash influencer μας. Λα. La 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 λίγο κρασί, λίγο βαλεντάι και στο κιόνι της. Λίγο κρασί, λίγο βαλεντάι και στο κιόνι της. Μια μέρα πριν τη μαυτό η Ιωάννα και πάλι θα βγει. Γι' αυτό το γιορτάζει και πριν τη γιορτή. Και δεν τη νοιάζει ποζάρι, ποστάρι με τούρτα εκεί. Λίγο κρασί, λίγο βαλεντάιν και στο γιόνι της. Λίγο κρασί, λίγο βαλεντάιν και στο γιόνι της. Να τη χαμογελά. Πόζες κούκλα θεά. Έτσι μπράβο. Και ποστάρι ξανά. Λίγο κρασί, λίγο βαλεντάιν και στο κιόνι της. 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 Έτσι, έτσι, ωραία, ωραία, έλα, έλα, ανεβείτε, ανεβείτε. Έλα, παιδιά, Παρασκευή. Σε κάποια άλλα νέα, η γνωστή σοκολάτα έβγαλε μία απίστευτη διαφήμιση για τη διαφορετικότητα. Παιδιά, όχι ειλικρινά, μπράβο. Άνθρωποι χαρούμενοι, λαμπεροί, άνθρωποι που τολμάνε και δεν φοβούνται να αγαπήσουν το διαφορετικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχετε το λίγο στο νου σας. Το χαμόγελο δεν κοιτάζει τίποτα, ούτε φίλο, ούτε οικογένεια, ούτε εικόνα, ούτε τίποτα. Άμα αγαπάς, αγαπάς. Έλα να τελειώνουμε λίγο. Όχι ειλικρινά, μιλάμε για μια υπέροχη διαφήμιση. Ζευγάρια είναι ερωτευμένα που πάνε κόντρα στο στερεότυπο. Ζευγάρια που αγαπιούνται και δεν τους νοιάζει τίποτα. Γιόνι τους. Πολύ ωραίο. Φτάνει με το τι είναι ο άλλος, πώς είναι. Έλα μωρέ, δεν βαρεθήκατε πια τόσα χρόνια. Προχώρα όπου χτυπάει η καρδιά σου. Έλα παιδιά. Αγαπήστε, μοιραστείτε, ζήστε το. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι, αλλά είναι η ώρα του χθεσινού καιρού. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάνια και θα πω το χθεσινό τον καιρό. Μάλιστα.
Μάλιστα, τι αγωνία είχαμε. Θεέ μου, δεν ξέραμε τι μας συνέβη. Πάμε να ξεκινήσουμε στην Αθήνα μας. Αχα. Πάρα πολύ ωραία. Η μικρούλα μεγάλωσε λίγο ακόμα άλλο. Μπράβο, μεγαλώνουν οι μικρούλες με αγάπη. Θέλει αγάπη για να μεγαλώσει η μικρή. Μπράβο. 8 με 17, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γι' αυτό είσαι πρωτεύουσα. Έλα. Πρωτεύουσα, αλλά τώρα πάμε και στη συμπρωτεύουσα. Είμαστε δυνατοί, το νιώθω, το νιώθω. Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Χριστός και Παναγία. 4 οι μικροί. 15 η μεγάλη προσπαθεί. Εγώ πιστεύω ότι αν και η Αθήνα ανέβει η Θεσσαλονίκη με την υγρασία, 4 θα πάει μικρή. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Θέλει και το κλίμα, βοηθάει. Έλα, υποστήριξε, λοιπόν. Πάμε, παιδιά, σε ένα άλλο μέρος, στην Καβάλα. Έγινε. Σε πάρα πολύ μέρος. Ωραία. Πάμε στη Λεκάνη Καβάλας. Ποια Λεκάνη, ρε. Συγγνώμη, υπάρχει Λεκάνη. Λεκάνη ωραιότατη. Λεκάνη ωραιότατη. Πολύ ωραίο μέρος. Για πες. Λοιπόν, μείον ένα καταρχήν τίποτα. Άσε, Λεκάνη κλαίει. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το τελευταίο καιρό έχεις περάσει λίγο από κάποιες περίεργες περιοχές. Έτσι είμαι. Έτσι είσαι, αλλά μετά φεύγεις και κλαίς. Ναι, αλλά στα μείον πηγαίνεις. Άκου να σου πω εδώ ιστορία. Όπα, έλα, μίλα. Εκεί πήγα τυχαία μια μέρα. Άστο. Τυχαία μια μέρα στη Λεκάνη βρέθηκα. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, μένω σε ένα έτσι μικρό δωματιάκι, παίρνω ένα τηλέφωνο να παραγγείλω. Κάνω λάθος, δεν παραγγέλνω. Το σηκώνει όμως ένα αγόρι, Αριστοτέλης. Ο Τέλης. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε, κάναμε αυτός να μου λέει ένα σπίτι αυτός. Να μείνουμε μαζί, μου λέει. Συγγνώμη, όχι, συγγνώμη, παιδιά. Κάπως τα περνάει γρήγορα. Τι τα περνάω, μέχρι. Άρα με αυτόν έχεις βρεθεί, δηλαδή. Ναι, καλέ. Καλό μεσημεράκι. Όχι ακόμα. Άρα τι βρεθήκαν, αυτή πήγε όλο στο δωμάτιο, τη άνοιξε τη βαλίτσα. Αυτό μας λες. Άκου να σου πω, ναι. Πάω στο δωμάτιο, να μείνω εδώ. Οπα, πολύ ωραία, τίποτα αυτός. Μου λέει, εγώ βγαίνω λίγο, έχω κάτι ρουχαλάκια, μπορείς να μου τα πλύνεις στη Λεκάνη. Λέω, να τα πλύνω. Πλύνω ρούχα στη Λεκάνη, αυτός βγαίνει με άλλες. Αν είναι δυνατόν, λοιπόν. Έρχεται σπίτι του, λέω. Νεύρα, δεν είμαι εγώ. Να σου πω κάτι, τέλη μου, εγώ φεύγω. Γιατί με έχεις τη Λεκάνη, για να πλένω ρούχα στη Λεκάνη? Όχι, εγώ φεύγω, δεν σε θέλω πια. Τηλέφωνα αυτός. Τηλέφωνα σου λέει, έλα πίσω και τέτοια. Εγώ, δεν εγώ πιστεύω μετά τη βράβευση έχεις γίνει πολύ μοιραία γυναίκα. Παρακαλώ. Εντάξει τώρα, να σου πω, ρε Νίκο, θέλω να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι να κάνω γι' αυτό? Να τραγουδήσεις. Να τραγουδήσω. Θα τραγουδήσω. Καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλους. Ψέματα, μπερδέματα, όχι άλλο φτάνει. Θέματα, μπερδέματα, ρούχα στη Λεκάνη. Μόνο αυτά θυμάται, δε σε θέλει. Τίποτα δεν ένιωσες, βρε τέλει. Μην κάνεις όνειρα, γιατί σε γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Και με ένα μήνυμα της λες όλα τελειώνουν. Τέτοιες αγάπες δεν μπορούν να επιβιώνουν. Ο Θεός γελάει. Σε γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Στο είχε πει πως δεν αργεί να έρθει η ώρα. Γονατιστός να έρθεις, αυτή σε θέλει τώρα.